Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ σε μια διασχολική ημερίδα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και δεκαετίες και έχει αποτελέσει αντικείμενο μεγάλου κύκλου συζητήσεων, δράσεων, ερευνών και νομοθετικών ρυθμίσεων. Ως αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας, το σχολικό περιβάλλον παρουσιάζεται ως μικρογραφία της υπάρχουσας κατάστασης που επικρατεί στην κοινωνία και στον κόσμο των ενηλίκων. Έτσι, η σχολική βία γίνεται κατανοητή ως εκδήλωση του φαινομένου της ευρύτερης κοινωνίας που τροφοδοτεί ή ενισχύει τις αντιθέσεις, τις συγκρούσεις και τις αντιφάσεις μέσα στο σχολείο και στην οργάνωσή του. Εξέλιξη της σχολικής βίας, αλλά και παράλληλα με αυτή, είναι η οπαδική βία, απειλητική μορφή βίας στην εποχή μας. Μη μακρηγορώντας άλλο, ας ξεκινήσουμε να απολαύσουμε την προσπάθεια των παιδιών μας να μας παρουσιάσουν μέσα από τα δικά τους μάτια το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Άλλωστε, αυτό ήταν ο πρωταρχικός μας σκοπός, μια εκδήλωση από τα παιδιά μας για τα ίδια τα παιδιά. Ας αρχίσουμε λοιπόν με θεατρικά δρόμενα από τους μαθητές της Β' και Δ' τάξης των Δημοτικών Σχολείων Πέλλας και Νέας Πέλλας. Γιατί μπορεί να σε έχουν βάλει στο μάτι? Ίσως επειδή είσαι κοντός ή υψηλός? Επειδή έχεις άλλο χρώμα? Είσαι παχουλός? Είσαι αδύνατος? Φοράς γυαλιά? Έχεις μουρά ή ίσια μαλλιά? Είσαι από άλλη χώρα ή μιλάς διαφορετικά? Μπορεί να μην τους αρέσουν οι φίλοι σου ή αυτά που πιστεύεις. Μπορεί να μην τους αρέσουν αυτά που φοράς. Μπορεί να μην τους αρέσει οτιδήποτε φαίνεται διαφορετικό. Το σίγουρο είναι όμως ότι δεν φταίσαι. Αμέτρητα παιδιά σε όλο τον κόσμο γίνονται στόχος εκφοβισμού κάθε μέρα. Ο εκφοβισμός δεν είναι αστείο πράγμα, αλλά σοβαρό. Είναι αυτό σχολικός εκφοβισμός? Πολύ σωστά. Επειδή δεν περιλαμβάνει ξύλο, δεν σημαίνει πως δεν είναι σχολικός εκφοβισμός. Το κορίτσι που της πήραν τα πράγματα, τώρα θα κλαίει και θα στεναχωριέται. Χαχα, πώς είσαι έτσι? Τι παπούτσια είναι αυτά που φοράς? Τι πλάκα! Τι αστείο! Γιατί κοροϊδεύετε? Γιατί? Σιγά μωρέ, μία πλάκα κάναμε. Πώς κάνεις έτσι? Είναι πλάκα? Όχι, δεν είναι! Αν κάτι μας προκαλεί άγχος, ανασφάλεια,
ανασφάλεια ή στεναχώρια, φυσικά και είναι σχολικός εκφοβισμός. Στην πλάκα πρέπει να γελάνε όλοι και κυρίως αυτός που τη δέχεται. Δεν πρέπει να συμμετέχω σε αυτή την αργία. Είναι σαν να συμφωνώ. Πρέπει να βοηθήσω αυτόν που με έχει ανάγκη. Θα δεις τι θα σου κάνω στο σχόλασμα αν δεν μου δώσεις τα χρήματά σου. Hey, σταματήστε! Μη στεναχωριέσαι. Είμαι φίλος σου. Αν δεν σταματήσουν, θα πάμε στη δασκάλα. Είναι σχολικός εκφοβισμός! Πάντα να ζητάς βοήθεια. Μίλα με τους γονείς σου, με τις δασκάλους σου ή με κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι. Δεν σταματάς αν δεν πάρεις βοήθεια. Μην κρύβεσαι! Δεν φταίς! Δεν είσαι μόνος! Μίλα! Πάλεψε! Στο τέλος θα νικήσει! Ο εκφοβισμός μπορεί να σταματήσει! Μπορούμε όλοι μαζί να το σταματήσουμε! Μπράβο σε όλους, είσαστε μοναδικοί. Κρατάμε το μεγάλο σας όχι στην βία και το τεράστιο ναι στη φιλία.